Και σήμερα συνεχίστηκε η δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με την ψηφιακή βιβλιοθήκη Αριστοτέλη μετά την ανάδειξη του θέματο στην Επιτροπή Θεσμών τη Βουλή. Το Ακέλτια, το επικεφαλή του Γραφείου Παιδεία Χρήστου Χρυσοφίδη, υπενθύμησε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη, ότι οι υπουργοί του υπέγραψαν τη χάρτα δεοντολογία, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρέωση τη κυβέρνηση η υποδεικματική συμπεριφορά των μελών τη να απέχουν από την όποια παρέμβαση μπορεί να εκλειφθεί ω εύνοια ή προνομιακή προ οποιονδήποτε ο κύριο Χριστοφίδη χαρακτήρισε απαράδεκτη την όποια προσπάθεια απόκρυψη στοιχείων, ενώ είπε η απώλεια του φακέλου επιδεινώνει το κλίμα καχυποψία. Αναμένουμε επιτέλου από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και την κυβέρνηση ω σύνολο να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του Υπουργού Παιδείας, δεν μπορούν απλά να παρακολουθούν Αμέτωχη. Για κομματικό κατεστημένο και θέατρο παραλόγου έκανε λόγο η υποψήφια ως Ευρωβουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Κούλης Νικολάου. Δεν αντέχουμε άλλο τις κοκορομαχίες. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό της νοημοσύνης μας. Οι πολίτες υποφέρουν εξαιτίας της διαπλοκής του κομματικού κατεστημένου που κόπτεται μόνο για την εξυπηρέτηση, το βόλεμα... Και την ακόρεστη του όρεξη για πλουτισμό ει βάρο των πολιτών. Ο κύριο Κενεβέζο, πάντω, κληθεί να σχολιάσει όλα όσα λέγονται, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο αναφέρει ότι αναμένει τι έρευνε για να τοποθετηθεί, τον τονίζει ωστόσο ότι είναι πάγια θέση του η χρηστή διοίκηση. Η ΕΔΕΚ απαιτεί πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του θέματο και οι οικολόγοι κάνουν λόγο για διάτριτε διαδικασίε.